Ναι, παιδιά, είμαι ο Γουίνιτ και σήμερα παίζουμε με Skygo στο Hypixel. Λοιπόν, στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε ένα challenge, το οποίο είναι το No Secondary Challenge, που όπως όλοι ξέρετε χρησιμοποιούμε μόνο σπαθί. Ωστόσο, παίρνω τα πάντα εγώ γιατί θα. Να μην τα πάει κάποιο άλλο, αυτό είναι ο σκοπό μου. Πάμε και αυτό το chest, το οποίο πήγα να κλείσω για κάποιο λόγο μόνο μου. Και επίση, επειδή έρχεται, τον βλέπω ότι έρχεται. Και είναι Steve. Και δεν έχει καν σπαθί. Πολύ ωραία. Λοιπόν, Steve, ευχαριστώ πάρα πολύ για την. Okay. Για το γενικό σου θάνατο που πέθανες και μου άφησε αυτά τα καλά πράγματα. Αυτό είναι FK από ό,τι φαίνεται. Και εμείς, έστω ότι όλα θα είναι καλά, θα πάμε προς αυτόν. Και θα πεθάνει. Λοιπόν, δεν έχω χρησιμοποιήσει secondary ακόμα. Δεν θα χρησιμοποιήσω γιατί είναι challenge. Και ναι, hive, δεν ξέρω. Λοιπόν, έχω να σου πω γιατί δεν έκανα. Εκτός του κάνουμε challenge, έχω να σου πω γιατί δεν έκανα αυτές τις τρεις μερούλες βίντεο. Για όσοι ξέρετε, προσπαθώ πλέον να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα. Δεν το πιστεύω. Αυτός έχει τελειτάρει τη ζωή του άπειρα πολύ αυτή τη στιγμή, έτσι. Λοιπόν, κάτσε μια, γιατί αυτός ήταν η ευκαιρία, οπότε εγώ θα πάω να πάρω τα πράγματά του. Γιατί θα μου χρειαστούν σίγουρα. Αυτό είναι secondary, δεν γίνεται να το κάνουμε αυτό γιατί είναι secondary. Τι μπορούμε να πάρουμε, βασικά δεν μπορούμε να πάρουμε τίποτα. Θα μπορούσαμε να πάρουμε κανένα παντελόνι diamond βέβαια ή καμιά μπότα diamond. Ορίστε η μπότα diamond, ήρθε. Λοιπόν, ήμουν έτοιμος να πω πώς, γιατί δεν έκανα βίντεο αυτές τις τιμές. Λοιπόν, όπως ξέρετε, θέλω να ανεβάζω βίντεο πλέον μέρα παραμέρα. Βίντεο, μία μέρα κενό, μία μέρα βίντεο. Έτσι. Λοιπόν, μένουν 3 άτομα. Ο λόγος, όπως έλεγα, που δεν ανέβασα αυτές τις μέρες βιντεάκι είναι. Διότι ξεκίνησα να βλέπω Game of Thrones και έχω ψιλοκαεί. Οπότε ναι, και επίσης είναι και καλοκαίρι. Οπότε αποφάσισα να κάνω αυτές τις δύο μερούλες ένα κενό διαλυματάκι. Αυτός έχει δωρεάν γέφυρα στο mid. Θα μου έρθει. Θα κάνει bow. Λοιπόν, αυτός πρέπει να το σκοτώσουμε γρήγορα αυτόν. Πριν έρθει και κάνει αυτό που πάει να κάνει τώρα. Βέβαια αυτός έχει secondaries από ό,τι φαίνεται. Πάμε εδώ. Λοιπόν, θα έχει κανένα enderpearl κάτι και θα μου έρθει τώρα. Κάνει craft. Έλα! Και το βγάλαμε με την πρώτη, κυρίες και κύριοι. Πολύ ωραία, λοιπόν. Κάναμε complete το Link's Secondary Challenge. Οπότε τώρα μπορώ να σκεφτώ το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο γύρο. Επιστρέψαμε. Όπως έλεγα, προσπαθούσα να πω το λόγο που δεν ανέβασα βίντεο αυτές τις δύο μέρες. Λοιπόν, ο λόγος είναι ξεκάθαρα πως απλά ήθελα να δω Game of Thrones και να μην κάνω τίποτα άλλο. Αυτός είναι ξεκάθαρο ο λόγος γιατί δεν ανέβασα βιντεάκι. Και έχει το δικαίωμα να το ξέρετε. Όμως, πλέον που έχω φτάσει σε μια ικανοποιητική σεζόν, τέλος πάντων, είμαι στην έκτη για όσους αναρωτιέστε. Πλέον δεν θα πειράσει καθόλου το YouTube ή οτιδήποτε άλλο κάνω που πετύχει χρόνο. Πάμε mid. Λοιπόν, κάνε ένας mid, όχι. Εκεί γίνεται fight, εγώ όμως δεν θα πάω, θα πάω σε αυτόν εδώ. Που κάνει enchants, για μισό. Λοιπόν, κάτσε, πάρουμε αυτό, το κοιτάξουμε κάτω. Και θα δούμε λίγο τι γίνεται. Εκεί είναι δύο. Εκεί είναι άλλοι δύο και εκεί είναι ένας. Λοιπόν, δεν άξιζε να μείνουμε σε αυτόν. Κακό μέρος, κακό μέρος, κακό μέρος, κακό μέρος. Εγώ θα φύγω εγώ. Τι είναι αυτό? Συγγνώμη, what the fuck? Πάρ' το στον κόλο! Όχι, να μάθει να κάνετε team. Λοιπόν, αυτά παθαίνεις άμα κάνεις team εδώ πέρα, φίλε μου. Αυτό είναι Steve. Αυτό είναι Steve, μαμά μου, φοβάμαι. Είναι Steve και κρατάει bow. Καθώς είναι enchanted. Έλα. Δεν μπορώ, τι κάνουνε. Είναι γκασμάς αυτό το game. Οχ, κάτσε, άσε να παλέψουνε.
Λοιπόν, εγώ πάω να λουτάρω κλασικά. Λοιπόν, όπως προσπαθώ να πω εδώ και πολλή ώρα. Game of Thrones, άμα θέλετε δείτε το, άμα θέλετε μην το δείτε. Είναι, αξίζει πραγματικά να δείτε τη σειρά. Και αυτό έκανα τις τελευταίες δύο μέρες που δεν έκανα βίντεο. Όμως πλέον θα έχει βίντεο. Λογικά, μέρα παραμέρα. Bed Wars, Mind Cube, Skywars, Bed Wars, Mind Cube, Skywars, Survival Games, λογικά. Spoil. Και κάπου εδώ νικάμε το game. Και σιγά. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Βρισκόμαστε σε αυτό το map σήμερα. Σπάζοντας τα πάντα στο σπίτι μου. Τέλεια. Λοιπόν, βρισκόμαστε σε αυτό το map τώρα. Εντάξει, δεν μου πολύ αρέσει σαν map. Λίγο περίεργο βασικά. Και μπορείς να παγιδευτείς πολύ εύκολα άμα κάνεις λάθος τροφή ή άμα πας. Γενικότερα μπορείς να παγιδευτείς εύκολα και δεν είναι και πολύ καλό κατά τη γνώμη μου. Έχει εμπόδια, έχει διάφορα πράγματα. Είναι λίγο. Ωστόσο δεν μπορώ να πω ότι είναι ωραίο map. Λοιπόν, έχουμε 2 speed 2. Γιατί πάω 2 speed 2. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε εδώ πέρα blocks. Νεράκι εδώ στο 5. Αυτή πάνε από κατευθείαν εκεί. Πάμε μπροστά κι εμείς. Δεν θα πάω κι εγώ να έχω την ίδια μοίρα με αυτόν. Δεν θα το ήθελα. Καλησπέρα, τι είπε με μπλε μαλλί. Εγώ θα κάτσω εδώ πέρα. Για να δούμε αν πήρε κάτι ή όχι. Τα πήρε όλα με Kit Ecologist προφανώς. Προσπαθώ να δω πότε θα πάει προς τα εκεί. Και πέθανε! Όπα! Καλησπέρα, Άλεξ. Μου πετάει πράγματα, μου κάνει και bow. Κάνει και 360 bow. Και δεν ξέρω τι προσπαθεί να κάνει αυτό το Άλεξαν. Το Αλεξάκι. Απλά ευελπιστώ για ένα backstab να φάει, το οποίο και μάλλον θα φάει. Ωστόσο συνήθως να με κάνει boss spawn για κάποιο λόγο. Εγώ όσο κάνει boss spawn έχω το χρόνο να πάω εκεί πέρα. Να κάνω αυτό. Και να κρυφτώ εδώ πέρα μέσα. Ωστόσο μένουν 3 άτομα, οπότε δεν με συμφέρει και πάρα πολύ να μείνω εδώ πέρα μέσα. Κάτσε όμως γιατί έχουμε πρόβλημα τώρα. Καθώς έχουμε ένα Άλεξ να αντιμετωπίσουμε. Προσπαθεί να βρει που είμαι, το καταλαβαίνω προσπαθεί να βρει που είμαι. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει να το κάνει. Προσπαθώ να παίξω λίγο έξυπνα τώρα. Προσπαθεί να βρει που είμαι. Λογικά το βρήκε. Ναι, το βρήκε λογικά. Φάγει golden apple. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εδώ πέρα. Κάνει και boss, πάμε, τρώγε golden apple. Όμως ο Κωσιτάκης νικάει τον Άλεξ. Και ναι, δεν πρόκειται να με νικηθείς Άλεξ ποτέ ξανά. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Σήμερα παίξαμε Skywars στον Hypixel. Άμα σας άρεσε μπορείτε να αφήσετε ένα like και να κάνετε μια εγγραφή άμα είστε καινούργοι. Ευχαριστώ και πάλι για τους 5000. Και όπως είπα πλέον συνεχίζουμε κανονικά μέρα παραμέρα. Και όσοι θέλετε να ξεκινήσετε Game of Thrones, αν επιφύλακτα είναι πάρα πολύ καλή σειρά. Και θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Τα λέμε.